Και αυτό φαίνεται και στον κόσμο που λένε. Το χαιρόμαστε πάρα πολύ και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, γιατί έχουμε να κάνουμε με υπέροχα πιτσιρίκια. Υπάρχει και κάτι άλλο που μας κρατάει νέους πάντα και είναι ο έρωτας και είστε και οι δύο σε αυτό το κλαμπ, νομίζω. Πολύ ευχαριστώ. Έχω να σας πω πάρα πολλά γι' αυτό. Για μια συγγένεια θέλουμε να μας πείτε. Ναι, έχω να σας πω πάρα πολλά γι' αυτό, κυρίες και κύριοι. Πού έμπλεξα. Η ξαδέρφη μου, εδώ, η Ευρυδίνη. Εξήγησε πάνω αυτή τη συγγένεια που θα προκύψει. Πρώτη φορά που πήγα σπίτι του Νίκου για να δουλέψουμε πάνω στο ρεπερτόριο που θέλαμε να προτείνουμε στα παιδιά, γνώρισα εκεί τη γυναίκα του Νίκου και μου λέει: «Γεια σου, είμαι η ξαδέλφη σου». Κάπως έτσι. Είναι ξαδέρφη με τον Μπομπ. Είναι ξαδέρφη με τον Μπομπ. Με τον σύντροφο της Ευρυδίκης, ναι. Και δεν το ξέρατε. Είναι δεύτερα ξαδέρφια και... Δεν το ξέραμε, το μάθαμε, παραγγείλαμε φαγητό, ανοίξαμε κρασιά. Ο Μπόμπ ήταν στο εξωτερικό στη συναυλία και μάθαμε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες. Χάθηκα λίγο μέχρι να καταλάβω. Γιατί παιδιά είμαι, τι έπαθα. Χάθηκα λίγο μέχρι να καταλάβω τι έπαθα. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες να το εξηγήσουμε. Εύκολο.